Έχουμε τον Νίκο Κυλιμάτο, αντιπρόεδρο του ΔΟΠΑΒΣ. Νίκο, ήρθες να παρακολουθήσεις την παράσταση και αν την είδες, πώς σου φανηκε? Βασικά, αγαπητέ Γιάννη, ήρθα να δω την παράσταση. Έφερα το γιο μας να δει την παράσταση. Εγώ είχα μια θέση, την έδωσα σε ένα παιδάκι, γιατί είναι όντως γεμάτο πάλι το θέατρο. Και ακόμα μια φορά γι' αυτό το ευχάριστο της υπόθεσης. Σε μια τεράστια προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά των σφαγείων. Είναι άξια συγχαρητηρίων. Έπεται συνέχεια από ό,τι μιλάω και με τα παιδιά, και ιδιαίτερα με τον Μιχάλη τον Σβήνο, ο οποίος είναι ένας πρωτεργάτης αυτών των οποίων συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον χώρο. Θέλει μια στήριξη από τη Δημοτική Αρχή, την στήριξη την έχουμε. Από ό,τι μάθαμε, είναι διπλή η παράσταση. Είναι διπλή απόψη η παράσταση, διότι την περασμένη εβδομάδα, επειδή υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, ναι, υπήρχε πάρα πολύ βροχή και ελέγχθησαν και πάρα πολλά, τα οποία, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ανυπόστατα όσον αφορά τη δική μου παρουσία εκείνο το βράδυ. Όπως? Ως φυσικό πρόσωπο και όχι ως πολιτικό πρόσωπο, διότι εγώ επαναλαμβάνω, ήρθα να δω σαν οικογενειάρχης με το γιο μου και τη σύζυγό μου την παράσταση. Συνέβη κάτι το οποίο είναι εκ του νου κανέφ, από την άποψη ότι εγώ μίλησα με τον Μιχάλη τον Σβήνο εκείνο το βράδυ για να είμαστε πιο οργανωμένοι όσον αφορά τα παιδιά, διότι είναι ιδιαίτερα, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος, όπως και οι περισσότεροι. Όταν έχεις μικρό παιδί, μπορεί να το καταλάβεις. Στα παιδιά, όταν βρέχουν τα παιδιά και δεν υπάρχει μια πιο σοβαρή οργάνωση, μια πιο σοβαρή προσέγγιση, και όχι ότι ο Κυλιμάτος δεν είχε θέση για να κάτσει ο γιος του, για όνομα της Παναγίας, και ως αντιπρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ, εγώ είμαι αυτός, και μαζί με τον πρόεδρο και μαζί με τη Δημοτική Αρχή και μαζί και με τον Δήμαρχο, είμαστε αυτοί οι οποίοι στηρίζουμε, θα στηρίζουμε όσο είμαστε Δημοτική Αρχή αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Θεωρώ ότι το έργο είναι ένα από τα παιδιά του που παίζουν, τα μικρά παιδιά, είναι άξια. Εγώ δεν το παρακολούθησα όλο, διότι, επαναλαμβάνω, έδωσα τη θέση μου για να καθίσει ένα άλλο παιδάκι, γιατί δεν έχει θέσεις μέσα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Η συνεργασία με τα παιδιά των σφαγείων είναι άριστη. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Ό,τι έχει γραφτεί στον τύπο, αν έχει γραφτεί κάτι, γιατί κάτι μου είπανε, δεν τα έχω διαβάσει, δεν με απασχολεί το τι γράφεται. Μένα με απασχολεί να γίνεται έργο σε αυτό το νησί, να έχουμε αποτέλεσμα για αυτή την κοινωνία. Για αυτή την κοινωνία, Γιάννη μου, θα παλέψω. Κανένας δημοσιογράφος ή κανένας δημοσιογραφάκος δεν θα με σταματήσει εμένα στην πίστη, στις δυνάμεις του τόπου, των ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούν αυτή τη Δημοτική Αρχή και, αν το θέλεις, και γενικότερα όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων και όλων όσων ασχολούνται με τα κοινά. Ο ΔΟΠΑΒ στηρίζει αυτές τις δράσεις? Βεβαίως τις στηρίζει αυτές τις δράσεις, με τον τρόπο και με τον τόνο και με την διάθεση που διακατέχει και τον πρόεδρο και εμένα. Και το Διοικητικό Συμβούλιο. Mm. Πότε αποφασίστηκε το σημερινό έργο να γίνει διπλή? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ήταν και η παρουσία η δική μου εδώ ιδιαίτερα καταληκτική, από την άποψη ότι στη συνεννόηση με τα παιδιά είδαμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, έκανα μια πρόταση να γίνει διπλή παράσταση. Αν μπορούσαν τα παιδιά, γιατί μιλάμε ότι παίζουν μικρά παιδιά και είναι, ναι, και επιβαρύνονται, κουράζονται, εάν μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της διπλής παράστασης, για να μην μένουν, όχι μεγάλοι, τα μικρά μας παιδιά, να μην μένουν επικραμμένα. Αυτή είναι η ουσία όλη. Να περάει ο κόσμος καλά είναι μια δύσκολη περίοδος, τουλάχιστον από αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ας βγάλουμε τα παιδιά έξω και ας χαίρονται τα παιδιά με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε και με οποιαδήποτε δυνατότητα έχουμε εμείς για να πάει μπροστά. Να είσαι καλά, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, να είσαι καλά.